Υπάρχει ένα θέμα σήμερα, ένα σοβαρό θέμα, που αφορά, έχω πει πολλές φορές ότι η πιο κρίσιμη και πιο σημαντική συνιστόσα για την επιτυχία της αυτοδιοίκησης γενικότερα και ειδικότερα στον δεύτερο βαθμό που εμείς υπηρετούμε, είναι οι υπάλληλοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, από τότε που έγινε ο Καλλικράτης με τον 38-52 του 10 και έγινε, συστήθηκε ο Καλλικράτης και από αρμαλίκες πήγαμε στις περιοχές αυτοδιοίκησης, το προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι κατά 50% και παραπάνω λιγότερος από ό,τι ήταν στην πρώτη του 10 που εφαρμόσει ο Καλλικράτης. Άρα έχουμε υποστελέχωση ακόμα και σε υπαλλήλους και σε στελέχη διοίκησης. Σε αυτόν τον υποστελεχωμένο δυναμικό που υπάρχει στην περιφέρεια και Πελοποννήσου, σήμερα υπάρχει θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφιση του οργανισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ένα εργαλείο για την αξιοποίηση του προσωπικού στις διευθύνσεις. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα που ξεκινάει από το 2018. Το 2018, λοιπόν, με προσφυγή της ΕΜΔΑΣ των μηχανικών στο τρίτο τμήμα του Συμβούλου Επικρατείας, ακυρώνει για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για την περιφέρεια Κρήτης και τη Δυτικής Ελλάδας το προβάδισμα των κατηγοριών. Γι' αυτό μιλάμε για το προβάδισμα των κατηγοριών. Τι σημαίνει ΠΕ, του ΣΤΕ και του ΔΕ. Είναι πανεπιστημιακής, είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα και όλοι οι οργανισμοί σε όλα τα δημόσια, στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στις υπόλοιπες περιφέρειες, πλην των τριών, υπάρχει το διαζευτικό Ι. Δηλαδή, στην θέση των προσταμένων, γενικής διεύθυνσης, προσταμένων διευθύνσης και προσταμένων τμήματων, μπορεί να υπηρετήσει ένας υπάλληλος που είναι πανεπιστημιακής ή ΤΑΦ έψιλον ή δευτεροβάθμιος που είναι μόνο για τις γραμματείες. Έρχεται τώρα και ακυρώνει το διαζευτικό Ι και πάει εν ελλείψη. Τι σημαίνει για μας το εν ελλείψη? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα μιλήσω και γι' αυτό, θα γυρίσω πάλι πίσω να συνημερώσω, τι σημαίνει το εν ελλείψη? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στη δίκη, στην πυραμίδα της διοίκησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπηρετούν σε διάφορα τμήματα ΤΑΦ έψιλον μηχανική, ΤΑΦ έψιλον διοικητική, ΤΑΦ έψιλον λογιστικής, που έχουν δώσει τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια, γιατί προσλήψεις δεν υπάρχουν. Ναι. Κινητικότητα δεν έχουμε αυτή την κινητικότητα που πιστεύαμε να έχουμε, γιατί ο φορέας για τον οποίο έχουν κάνει τις αιτήσεις δεν τους αφήνει να έρθουν. Άρα αυτή τη στιγμή το μισό στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειας στις θέσεις διοίκησης είναι ΤΑΦ έψιλον. Με αυτή την ψήφιση τους ακυρώνει. Και λέω το εξής. Άρα έχουμε πάμε σε μια ψήφιση του οργανισμού που ουσιαστικά αλλάζει όλο το τοπίο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και βέβαια εμείς, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, στο αγροτελευταίο άρθρο, λέει ότι ο οργανισμός ψηφίζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου που εκπροσωπεί τον πολυπιθέστερο Σύλλογο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ήμασταν εμείς, τώρα είναι η Μεσσηνία. Εμείς κάναμε συσκέψεις, όλοι οι σύλλογοι, στο προηγούμενο διάστημα, γιατί ο οργανισμός ξανάρχεται πίσω τώρα, με απόφαση της αποκεντρωμένης. Μέσα στο περασμένο περιφερειακό, το διάστημα το καλοκαίρι, και με τις προτάσεις των συλλόγων όλης της περιφέρειας του Πελοποννήσου, καταλήξαμε σε ένα κείμενο και προτείναμε για την τότε τροποποίηση το διαζευτικό Ι. Εν μέρη πέρασε σε εκείνο το περιφερειακό. Έρχεται αποκεντρωμένος, η αποκεντρωμένη διοίκηση, και γυρίζει πίσω αυτό και λέει: κύριε, όλα είναι ελλείψη. Εμείς, και βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι το σίγμα ΤΑΦ, ούτε τμήμα ούτε λεωμέλεια, δεν μπορεί να καταργήσει προεδρικό διάταγμα και δεν μπορεί να καταργήσει νόμο. Υπάρχουν νόμοι που τους έχω μπροστά μου, οι οποίοι αναφέρονται στο προβάδισμα ο 4024 του 11, ο 4275 του 14, ο 4300 του 14. Μιλάνε όλοι, και βέβαια ο 4369 του 2016, που μιλάνε για ότι δεν υπάρχει διαφορετικό, δεν καταργήσει τον ΤΑΦ έψιλον, δεν πάμε στο εν ελλείψη, μιλάει όλοι για Ι. Λοιπόν,
και στο άρθρο 84 σε αυτό το νόμο, αλλά υπάρχει και στο άρθρο, αν θα πάμε στο άρθρο 97 του δημοσιοπαιδικού κώδικα, είναι ξεκάθαρο γιατί μιλάει για την για ή και όχι εν ελλείψη. Και βέβαια τώρα συζητάμε για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη. Δύο μεγάλες περιφέρειες. Τρεις μεγάλες περιφέρειες και πάμε εν ελλείψη. Αυτό είναι άδικο, γιατί ουσιαστικά ακυρώνει του ΣΤΑΦ ε, οι οποίοι είναι και αυτοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και νομίζω ότι θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα να αφουγκραστεί και την παρέα μας που είχαμε κάνει σαν Ομοσπονδία, που έχω εδώ το κείμενο εδώ από το 18, και να μην το ψηφίσει ή να δεσμευτεί, καλούμε τον κύριο Νίκο το Περιφερειακό Συμβούλιο, να δεσμευτεί στους υπαλλήλους που αυτή τη στιγμή υπηρετούν σε θέσεις κλειδιά και έχουν δώσει ζωή τους και 20 χρόνια και 30 χρόνια τα ΦΕΨΛΟ, να μην τους πειράξει και να μείνουν εκεί. Τι θα κάνει ο σύλλογος σας? Εμείς σαν σύλλογος και σαν ομοσπονδία και σαν σύλλογοι, το σύνολο, γιατί είναι κατά τρεις σύλλογοι και μία ομοσπονδία η υπόλοιπη. Είμαστε 5 σύλλογοι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αφού δούμε την απόφαση αυτή, θα συσκεφτούμε και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, γιατί δεν θα μείνει έτσι το θέμα, θα παραμείνει. Και βέβαια, και σε αυτό το θέμα, πρέπει να δούμε και τον καταμερισμό θέσεων αναπεριφερειακή ενότητα, που είναι και σήμερα, δεν είναι μόνο το εν ελλείψη, είναι και ο καταμερισμός θέσεων και υπαλλήλων, αναδιεύθυνση και αναπεριφερειακή ενότητα. Θέλουμε αποκέντρωση των διευθύνσεων και όχι συγκέντρωση Τρίπολη με τις γενικές διευθύνσεις. Γιατί έχουμε και άλλες διευθύνσεις και άλλα τμήματα που αυτή τη στιγμή μεταφέρονται. Έχουμε τον τουρισμό, είναι και κάποια άλλα θέματα που υπάρχουν σε αυτόν τον οργανισμό. Που έχουμε στείλει τις αποφάσεις μας, τις προτάσεις μας, σαν Σύλλογοι Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κάνω έκκληση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα να αφουγκραστεί τις απόψεις των συλλόγων, τις απόψεις των υπαλλήλων που υπηρετούν αυτό το θεσμό, που υπηρετούν και οι περιφερειακοί. Για τον ίδιο σκοπό είμαστε κι εμείς στην περιφέρεια, για τον πολίτη. Λοιπόν, να καταλάβω ότι είναι λάθος να περάσει αυτό, το εν ελλείψη, και θα είναι καταστροφή για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτά θέλω να πω. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθατε και ουθελώς ακούγοντας ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα για τους υπαλλήλους. Εύχομαι να μην έχουμε κανένα θετικό κρούσμα, τουλάχιστον στην περιφέρεια ενότητα.